Και πάμε να ανοίξουμε ένα θέμα το οποίο θα σας βάλει πραγματικά σε σκέψεις και σε προβληματισμό, πάντα προς τη θετική κατεύθυνση, γιατί ξέρετε βρισκόμαστε πλέον στη μετα-COVID εποχή και τα πάντα είναι θέμα εμπιστοσύνης, ειδικά στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας. Πλέον όλοι βασιζόμαστε σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα προκειμένου να προβούμε στο κομμάτι των αγορών. Η εμπιστοσύνη λοιπόν έπαιζε ένα κυρίαρχο ρόλο στο παρελθόν ανέκαθεν από τον πρωτογενή τομέα μέχρι και στο κομμάτι της κατανάλωσης. Ήταν το α και το ω. Πλέον το κομμάτι της εμπιστοσύνης από εδώ και στο εξής μεταφράζεται σε πιστοποίηση. Θυμηθείτε καλά αυτή τη λέξη που σας λέω, γιατί ούτως ή άλλως πλέον και η πολιτεία έχει φροντίσει μέσω κυβερνητικών αποφάσεων να παρέχει συγκεκριμένες πιστοποιήσεις σε κομμάτια της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας, έτσι ώστε όλοι εμείς με ασφάλεια να προσπαθήσουμε να τα επιλέξουμε. Όμως υπάρχει μια εταιρεία παγκόσμιας εμβέλειας, η TIV Austria Ελλάς, η οποία τελικά είναι και αυτή που φέρνει κάτι το πρωτοποριακό, το ξεχωριστό, και όσοι ανήκετε στον κλάδο της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας σας ενδιαφέρει εξαιρετικά αυτή η πρόταση, καθώς για πρώτη φορά παρουσιάστηκε από την TIV Austria Ελλάς ένα ολοκληρωμένο σχήμα πιστοποίησης παγκοσμίως για τη λήψη μέτρων έναντι του κορονοϊού. Πρόκειται για την TIV Austria Ελλάς, μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1994 και επί 100 χρόνια και πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το κομμάτι των πιστοποιήσεων και έχω ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενώ σήμερα, μέσω βεβαίως της τεχνολογίας, τον κύριο Ιωάννη Κάλια, τον Διευθύνων Σύμβουλο της TIV Austria Ελλάς, και θέλω να τον καλησπερίσω. Κύριε Κάλια, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Κουμαντάκη. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση σε μια εκπομπή που έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Κρήτης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας τιμά εξαιρετικά η παρουσία σας σήμερα εδώ στον τηλεοπτικό αέρα της εκπομπής Κρήτη σήμερα και στην Κρήτη TV. Η αλήθεια είναι ότι οι συγκυρίες τελικά μας φέρουν πιο κοντά και θα πρέπει τελικά όλοι να μεριμνήσουμε για το μέλλον και της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας. Μας κάνετε την τιμή, θα το πω, θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, να μας προσφέρετε ένα μοντέλο πιστοποίησης, το οποίο ανάλογό του δεν έχουμε αντικρίσει μέχρι στιγμής. Φανήκατε ότι αντιμετωπίσατε την Κρήτη με ένα εξαιρετικό, την κρίση, με συγχωρείτε, με ένα εξαιρετικό σχεδιασμό. Προλάβατε τις καταστάσεις και το κομμάτι της πιστοποίησης, όπως έλεγα προηγουμένως, θα παίξει καθοριστικό ρόλο από εδώ και στο εξής. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, κύριε Κουμαντάκη. Μάλιστα, αντιμετωπίσαμε με εξαιρετικό τρόπο όχι μόνο την κρίση, αλλά αντιμετωπίζουμε και την Κρήτη με εξαιρετικό τρόπο, διότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που εδώ και 20 χρόνια έχουμε ένα πολύ δυναμικό παράρτημα στο νησί, με περισσότερους από 12 ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν και εργάζονται διαφόρων ειδικοτήτων στα θέματα των επιθεωρήσεων, των ελέγχων και των πιστοποιήσεων. Και είναι γεγονός λοιπόν πως εμείς δεν σταθήκαμε με σταυρωμένα χέρια σε αυτήν την κρίση της πανδημίας που όλους μας βρήκε και μάλιστα αντιμετωπίσαμε τα γνωστά θέματα και προβλήματα, αλλά είπαμε να προχωρήσουμε μπροστά, να δώσουμε ουσιαστικά μία επιλογή στην επιχειρησιακή συνέχεια, στις επιχειρήσεις, για να τονώσουμε το αίσθημα της εμπιστοσύνης, όπως είπατε, και να μην γελιόμαστε. Υπάρχουν κλάδοι της οικονομίας που έχουν αρχίσει να επαναλειτουργούν. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε γύρω μας, δίπλα μας, ότι παρά το ότι άνοιξαν, δεν λειτουργούν με, αν θέλετε, την δουλειά και τον όγκο της εργασίας που θα περίμεναν. Η Κρήτη, δε, που είναι ένα νησί που φημίζεται για τον τουρισμό και την φιλοξενία της και ένα μεγάλο μέρος του προϊόντος της Κρήτης προέρχεται ουσιαστικά από τον τομέα της φιλοξενίας και των ξενοδοχείων, αντιμετωπίζει και αυτή αρκετά προβλήματα στην προσέλκυση τουριστών σε έναν κόσμο ο οποίος πραγματικά αναρωτιέται αν εκεί που θα πάω θα είμαι ασφαλής, mm-hmm. τι θα πρέπει να κάνω. Οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες αναρωτιούνται για το τι θα πρέπει να κάνουν προκειμένου να προσελκύσουν τουρίστες, να προσελκύσουν πελάτες. Θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά θωρακισμένοι, κύριε Κάλια, από εδώ και στο εξής. Γιατί όλοι στην Κρήτη, ναι, μεν σχεδιάζουμε την όποια τουριστική
ροή θα υπάρξει μέσα στο καλοκαίρι και την όποια τουριστική περίοδο τελικά, 2 μήνες, 2,5, 3 μήνες. Ωστόσο, θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά θωρακισμένοι, γιατί μεσούσεις μιας τέτοιας τουριστικής περίοδου, που δεν έχουμε συναντήσει ανάλογη στα χρονικά, νομίζω όλοι φοβούνται μια κρίση υγειονομική που θα μπορούσε να τεινάξει στον αέρα όλα τα οικονομικά δεδομένα. Άρα θα πρέπει να προλάβουμε τις όποιες δυσμενείς εξελίξεις στο κομμάτι αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό που υπολογίζουν οι ειδικοί είναι ότι η παγκόσμια οικονομία, αν όλα πάνε καλά, θα επανέλθει στα μεγέθη του 2019 μετά το 2023. Συνεπώς, μέχρι τότε θα πρέπει να βρούμε τρόπους για να επιβιώσουμε, να τονώσουμε το αίσθημα της εμπιστοσύνης. Και τι σημαίνει εμπιστοσύνη? Πρακτικά σημαίνει μια επιχείρηση, δεν έχει σημασία σε ποιο κλάδο ανήκει, αλλά μιλάμε για τα ξενοδοχεία που είναι η κορονίδα, νομίζω, της οικονομικής δραστηριότητας και στο νησί, ή μία από τις κορονίδες, όπου ο πελάτης όταν πάει εκεί θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι έχουν επιθεωρηθεί τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Η επιχείρηση, το ξενοδοχείο το οποίο, στο οποίο φιλοξενείται, έχει πιστοποιηθεί από έναν ανεξάρτητο οργανισμό διεθνούς κύρους, όπως είναι η Tif Austria. Η Tif Austria εισήγαγε λοιπόν αυτό το Tif Austria COVID Shield, στο οποίο... Ναι, να μιλήσουμε λίγο για αυτό το τεράστιο όπλο που είναι ένα δυνητικό όπλο τώρα στα χέρια όλων των επιχειρηματιών οι οποίοι μας βλέπουν και όλων των ενασχολούμενων με το επιχειρήν, με το τουριστικό κομμάτι, με το κομμάτι της οικονομίας. Μιλάμε για το COVID Shield, ένα, όπως είπα προηγουμένως, όπλο προκειμένου να θωρακιστούμε με πάντα με γνώμονα βεβαίως την ασφάλεια των εργαζομένων, των ιδιοκτητών, της κοινωνίας. Πάντα δηλαδή με επίκεντρο τον άνθρωπο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί αυτό που λέω, κύριε Κάλια, και νομίζω θα συμφωνήσετε κι εσείς, το λέγαμε πριν από 3 μήνες και κάποιοι μπορεί να γελούσαν, αλλά λέγαμε ότι οι χώρες τελικά που δεν θα έχουν τα περισσότερα κρούσματα, θα έχουν λιγοστά κρούσματα, θα είναι αυτές που θα κερδίσουν και περισσότερο κόσμο από την πίτα του τουρισμού. Άρα, συνεπώς, θα πρέπει όλο αυτό να το προσέξουμε εξαιρετικά από εδώ και στο εξής. Πολύ σωστά, και αυτό φαίνεται κιόλας από το τι πορεία είχαν χώρες οι οποίες δεν αντιμετώπισαν υγειονομικά με ορθό τρόπο την κρίση. Ναι. Είναι στο μάτι του κυκλώνα ακόμα και η οικονομία τους επίσης. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι θέλησαν να σώσουν την οικονομία εις βάρος της δημόσιας υγείας τελικά έχασαν και τα δύο. Ναι. Ευτυχώς η χώρα μας είχε μια επιτυχημένη παρουσία σε αυτό το πρώτο στάδιο της διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης. Παρ' όλα αυτά, τώρα προχωράμε στην επιχειρηματικότητα και για να έχουμε την επιχειρησιακή συνέχεια χρειαζόμαστε εργαλεία. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν? Χρειαζόμαστε ένα τέτοιο σχήμα πιστοποίησης με το οποίο ένας διεθνής οργανισμός όπως είναι η Tif Austria, αναγνωρισμένος, διαπιστευμένος, αναγνωρίσιμος παγκοσμίως, παρέχει τα εχέγγυα μέσα από τις απαιτήσεις του Tif Austria COVID Shield για να στηθεί ένα σύστημα διαχείρισης διαδικασιών, να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό μας κατάλληλα, να έχουμε τις κατάλληλες υποδομές, τον κατάλληλο εξοπλισμό για να μπορέσουμε τελικά να πείσουμε τους επισκέπτες μας, τους πελάτες μας, τους ημεδαπούς και αλλοδαπούς τουρίστες μας, ότι οι επιχειρήσεις μας λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, μπορούν οι πελάτες και οι φιλοξενούμενοι να νιώθουν ασφαλείς, πως ο κίνδυνος εδώ σε μια πιστοποιημένη επιχείρηση έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να μειωθεί ο κίνδυνος, για να διαχειριστούμε τον κίνδυνο και μπορεί να απολαύσει την υπηρεσία, το προϊόν το οποίο του παρέχουμε. Να γίνουμε αυτή λίγο είναι... πιο συγκεκριμένοι και να πούμε ποιοι θα είναι αυτοί οι κλάδοι, κύριε Κάλια, οι οποίοι τελικά θα πρέπει να απευθυνθούν και να αποκτήσουν το COVID Shield από εδώ και στο εξής. Ναι, κύριε Κουμεντάκη, αυτό το οποίο μπορεί να πει κανένας είναι ότι το σχήμα πιστοποίησης αυτό καθ' αυτό, αυτό που έχουμε φτιάξει, δεν είναι πρωτόκολλα. Τα πρωτόκολλα τα φτιάχνουν άλλοι, όπως ήδη έχουν εκδοθεί, αρμόδιοι φορείς, διεθνείς οργανισμοί, εθνικοί οργανισμοί. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να συστηματοποιούμε μέσα από τις απαιτήσεις, με συγκεκριμένες διαδικασίες, με εκπαίδευση προσωπικού και με κατάλληλο εξοπλισμό, την εφαρμογή αυτών στην πράξη. Οι επιχειρήσεις που μπορούν να το εφαρμόσουν είναι μια πολύ ευρεία γκάμα. Δηλαδή είναι μονάδες φιλοξενίας. Τα βλέπουμε και στο πλάι της οθόνης αυτή τη στιγμή. Έχουμε φροντίσει να φαίνονται. Ωραία. Έτσι. Ωραία. Παρακαλώ. Είναι μονάδες φιλοξενίας, ξενοδοχεία, μικρά καταλήμματα, εστίαση, μονάδες υγείας, μονάδες παρασκευής και μεταποίησης τροφίμων, σχολεία, εκπαιδευτικά κέντρα, καταστήματα λιανικού εμπορίου, εμπορικά κέντρα, εταιρείες facility management,
επιχειρήσεις παρέχουν υπηρεσίες άθλησης και γυμναστικής, μεταφορικές εταιρείες, γενικά το supply chain, τράπεζες, γραφεία διοίκησης, και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το σχήμα έχει βρει ενθουσιώδη υποδοχή όχι μόνο στην Ελλάδα, ήδη τρέχει σε άλλες 5 χώρες με πολύ μεγάλη επιτυχία και στην Κεντρική Ευρώπη, στη Γερμανία και στην Αυστρία, όπως επίσης στην Κύπρο, στη γειτονική μας Τουρκία, στην Ιορδανία κτλ. Εκεί λοιπόν οι επιχειρήσεις το επιλέγουν ως το μέτρο σύγκρισης για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πελατών τους. Και αυτό είναι το σημαντικό. Η οικονομία μας αφορά όλους. Η ανάκτηση της εμπιστοσύνης μας αφορά όλους. Η υγεία μας αφορά όλους. Για αυτά τα θέματα ουσιαστικά το T4 COVID Shield έχει απαντήσεις. Να το κάνουμε λίγο πιο χειροπιαστό, επιτρέψτε μου κύριε Κάλια. Έστω ότι αυτή τη στιγμή μας παρακολουθεί ένας ιδιοκτήτης μιας τουριστικής επιχείρησης εδώ παραλιακά στο Βόρειο Μέτωπο, ο οποίος διαθέτει ένα καφέ ή ένα εστιατόριο. Τι θα αλλάξει, απευθυνόμενος βεβαίως σε εσάς, θέλοντας να αποκτήσει το εξαιρετικό αυτό όπλο, το εξαιρετικό αυτό εργαλείο, το COVID Shield, τι θα δει, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα που πρέπει να περιμένει την επόμενη μέρα. Και αν τελικά θα του δώσει ένα αβαντάζ σε σχέση με κάποιον ο οποίος δεν θα το έχει, δεν θα το διαθέτει τελικά. Ακριβώς για να ξεκινήσω από το τελευταίο σας ερώτημα, τοποθέτηση, είναι σίγουρο πως θα έχει ένα πλεονέκτημα στην αγορά, γιατί θα μπορεί με έναν τρόπο σαφή να επικοινωνήσει ότι εγώ σαν επιχείρηση όχι μόνο λέω πως εφαρμόζω πρωτόκολλα και διαδικασίες για να νιώθετε ασφαλείς, αλλά έχει έρθει και ένας ανεξάρτητος τρίτος, ένας οργανισμός διεθνούς κύρους και αναγνωρισιμότητας, ναι, για να πιστοποιήσει την ορθή μου εφαρμογή και λειτουργία όλων των μέτρων που προβλέπουν τα πρωτόκολλα, τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Συνεπώς λοιπόν αυτό είναι το οποίο επιδιώκει ο επιχειρηματίας σήμερα. Αφενός να έχει ήσυχο το κεφάλι του, γιατί ξέρετε είναι και ένα θέμα και διασφάλισης του ίδιου του επιχειρηματία. Πως το προσωπικό του, οι άνθρωποι του εφαρμόζουν τις κατάλληλες διαδικασίες και έχει την κατάλληλη υποδομή για να αντιμετωπίσει αυτήν την περίεργη και δυσάρεστη ιστορία μέσα στην οποία είμαστε αναγκασμένοι να επιχειρούμε. Συνεπώς λοιπόν είναι αναντήρητα ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αρκεί και να το εφαρμόσει ορθά και να το πιστοποιήσει κατάλληλα. Μάλιστα. Λοιπόν, υπενθυμίζω εγώ για μία ακόμα φορά, κύριε Κάλια, ότι η TIV Austria Ελλάς δραστηριοποιείται και επίσημα και στην Κρήτη και στο Ηράκλειο. Το λέω αυτό για όσους βεβαίως εδώ και 20 χρόνια να το γνωρίζουν και βεβαίως να απευθυνθούν. Έρχεται μία δύσκολη εποχή, πρωτόγνωρη για τα εργασιακά και τα οικονομικά και το επιχειρήν. Επομένως, τι πιο ορθό, τι πιο δόκιμο σε μία τέτοια περίοδο να εμπιστευτούμε ανθρώπους των οποίων βεβαίως η γνωμοδότηση έχει πιστοποίηση, έχει όνομα. TIV Austria Ελλάς λοιπόν, εγώ αυτό έχω να πω και κλείνοντας, παρακαλώ κύριε Κάλια, θέλω το σχόλιο σας αν είστε αισιόδοξος τελικά για την επόμενη ημέρα και αν και ο τελευταίος επιχειρηματίας από το Νεύρο μέχρι την Κρήτη θα καταφέρει τελικά, θα έχει εκείνη τη συλλογιστική που θα τον οδηγήσει ώστε να πάρει τις σωστές αποφάσεις, πάντα με φόντο την ασφάλεια των πελατών, των επισκεπτών, της οικογένειάς του και με επίκεντρο τον άνθρωπο. Είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος. Ο άνθρωπος έχει αποδείξει στην ιστορία του πάνω σε αυτό τον πλανήτη πως δεν τον έχουν καταβάλει πολύ χειρότερες πανδημίες, περιστατικά και όταν ακόμα, αν θέλετε, η επιστημονική γνώση και η εξέλιξη στην ιατρική ήταν σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο. Συνεπώς, είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος ότι θα ξεπεράσουμε με επιτυχία όχι μόνο ως πλανήτης, αλλά και ως χώρα, γιατί έχουμε εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό και αρκεί να μπορούμε να συστηματοποιήσουμε τις διαδικασίες μας και να λειτουργήσουμε ως μια ομάδα. Είμαι βέβαιος λοιπόν ότι θα ξεπεράσουμε και αυτή την κρίση και πάντοτε βρίσκουμε τους τρόπους για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Για να μπορέσουμε όμως να βοηθηθούμε από την ιατρική επιστήμη και μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα όπου όλα τα κατάλληλα φάρμακα και τα κατάλληλα εμβόλια θα έχουν βρεθεί και η πανδημία του κορονοϊού θα αποτελεί ένα παρελθόν, μια ιστορία
για τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Μία ανάμνηση, έχετε απόλυτο δίκιο. Ακριβώς. Μέχρι τότε όμως θα πρέπει να επιβιώσουμε και οικονομικά. Και για να επιβιώσουμε οικονομικά χρειαζόμαστε εργαλεία που πηγαίνουν μπροστά την εμπιστοσύνη, που βγάζουν μπροστά την ουσία της επιχειρηματικότητας σε ό,τι αφορά την καλλιέργεια της εμπιστοσύνης και ενός κλίματος ασφάλειας για τους πολίτες, για τους καταναλωτές, για τους φιλοξενούμενους μας, για όλους μας. Συνεπώς, ναι, είμαι αισιόδοξος, παραμένω αισιόδοξος, γιατί έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε και πάλι. Λοιπόν, ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της TIV Austria Ελλάς, ο κύριος Ιωάννης Κάλλιας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Κάλλια, για την παρουσία σας στην εκπομπή Κρήτη σήμερα. Εδώ είμαστε βεβαίως και επιφυλάσσομαι να τα ξαναπούμε, γιατί το επιβάλλουν οι καιροί και οι συνθήκες. Να είστε καλά, κύριε Γουμεντάκη. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς για τη φιλοξενία. Και μία διόρθωση τελευταία στιγμή. Το επώνυμό μου είναι Καλλιάς, όχι Κάλλιας, αλλά δεν πειράζει. Σας άφησα να το διαχειριστούμε έτσι. Μου άρεσε που με αφήσατε μέχρι το τέλος, γιατί ειλικρινά η ουσία ήταν αλλού. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Γεια σας. Να είστε καλά.